σήμερα ταξιδεύουμε στη Σκωτία για να δοκιμάσουμε ένα ουίσκι από ένα αποστακτήριο που αγαπώ ιδιαίτερα. Μιλάω φυσικά για το Springbank και σήμερα θα δοκιμάσουμε το δεκάρι του. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Με λένε Νικόλα και μαζί θα δοκιμάσουμε αποστάγματα, κρασιά και καφέδες, όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις δηλαδή, που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο καλύτερη. Πάρτε τα ποτήρια σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Το αποστακτήριο Springbank βρίσκεται στο Campbelltown της Σκωτίας. Μια περιοχή που αν και σήμερα λειτουργούν μόλις 3 αποστακτήρια, κάποτε ήταν ο ομφαλός της απόσταξης. Πάνω από 30 αποστακτήρια παρασκεύαζαν ουίσκι, με αποτέλεσμα γύρω στα 1800 η περιοχή να είναι γνωστή ως η πρωτεύουσα του ουίσκι. Το Springbank, παρά και ενάντια στις σύγχρονες επιταγές που θέλουν το ουίσκι ως χρηματιστηριακό εμπόρευμα μεγάλης παραγωγής και πλήρης βιομηχανοποίησης, επιμένει στην παράδοση και στο ρομαντισμό της παλιάς εποχής. Στην προσπάθειά του να κρατήσει αναλύωτο το χαρακτήρα του ουίσκι, στους 3 άμβικες που διαθέτει, ο πρώτος συνεχίζει και θερμαίνεται με απευθείας φωτιά και όχι με θερμαινόμενους ατμοσολίνες όπως κάνει σχεδόν το σύνολο των αποστακτήριων. Διατηρεί ακόμα molting floors για τη βινοποίηση του κρυθαριού όταν σχεδόν το σύνολο των αποστακτηρίων αγοράζουν το κρυθάρι τους έτοιμο. Χρησιμοποιεί επίσης ντόπιο κρυθάρι από την περιοχή τουλάχιστον για ένα μέρος της παραγωγής του. Παράγει 3 διαφορετικά ουίσκι, το Long Row, το Springbank και το Hazelburn. Το Long Row είναι διπλής απόσταξης και έντονα τυρφώδες. Το Springbank αποστάζεται 2,5 φορές και είναι ελαφρά τυρφώδες. Και το Hazelburn είναι τριπλής απόσταξης χωρίς καθόλου τύρφη. Το δεκάρι Springbank που δοκιμάζουμε σήμερα έχει παλαιώσει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Έχει εμφιαλωθεί στους 46 αλκοολικούς βαθμούς και είναι natural color και non-chill filtered. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις έννοιες θα βρεις στο βίντεό μου 5 βασικά πράγματα για το whisky, link του οποίου υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε να δούμε το whisky μας. Χρυσοκίτρινο χρώμα. Στη μύτη είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και αλλάζει όσο περνάει η ώρα. Μια ελαφριά τύρφη και μια ελαφριά θάλασσα είναι τα πρώτα που μου έρχονται. Στο στόμα είναι γεμάτο, καπνιστό και αλμυρό. Θα του βάλω ελάχιστο νερό, 2-3 σταγόνες. Για να το δούμε. Φοβερή μύτη. Τώρα μου φέρνει αρώματα από λεμόνι, από τσάι και από σοκολάτα. Πολύ ιδιαίτερη μύτη. Είναι γεμάτο. Είναι πληθωρικό. Είναι τυρφώδες, ελαφρά και είναι εξαιρετικά αλμυρό. Ένα πάρα πολύ ωραίο ουίσκι. Το συγκεκριμένο το βρήκα γύρω στα 65 ευρώ. Από βαθμολογία του βάζω 90% και είναι ένα ουίσκι το οποίο πίνω πολύ πολύ αργά. Μπορεί να περάσω με ένα ποτήρι μέχρι και 3 ώρες, καθώς αλλάζει ώρα με την ώρα και συνεχώς σου βγάζει καινούργια αρώματα. Είμαι ο Νικόλας Σωτηρόπουλος και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς και να απολαμβάνετε το ποτό σας πάντα με μέτρο, με καλή παρέα και καλή διάθεση. Σλάντσε!